Ανοίξαμε πάλι, είμαστε εδώ, λιγότεροι ίσως, καλύτεροι σίγουρα και πιο σοφοί μετά από όλα αυτά που περάσαμε και περνάμε. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση σήμερα το Ευαγγέλιο που εμφανίζει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μισητός εκείνη την εποχή να παίζει κεντρικό ρόλο στην σημερινή περικοπή την Ευαγγελική. Είναι ο Ζαχαίος ο καημένος, ο οποίος επειδή ήταν τελώνης και τους τελώνες δεν τους αγάπαγε κανένας, ήταν κάτι σαν τους εφοριακούς και τους δόε που είναι σήμερα, που πάλι νομίζω δύσκολα μπορεί κάποιος να πει τους αγαπάω. Γιατί κάνανε πολλές ατιμίες, εκμεταλλεύονταν τον κόσμο, κλέβανε τον κόσμο, βασανίζανε τον κόσμο να πληρώνει παραπάνω. Και πάει λοιπόν ο Χριστός μας στην Ιεριχώ. Είναι μια πόλη μέχρι σήμερα υπάρχει. Και εκεί που περπατάει όλος ο όχλος μαζί, τρέχει κάποιος τώρα, ο καημένος, τρέχει να δει τον Χριστό. Και επειδή είναι κοντούλης και επειδή ίσως ντρέπεται να χωθεί μπροστά να δει τον Χριστό, ανεβαίνει σε μια σικομορέα, σε μια μουριά. Και μέχρι σήμερα ο κορμός, αποξηραμένος βέβαια, υπάρχει μέσα ανάμεσα σε μια εκκλησία, στο κέντρο μιας εκκλησίας. Αυτή η σικομορέα που ανέβηκε ο Ζαχαίος πάνω. Και φωνάζει να τον ακούσει και να τον προσέξει ο Χριστός. Παίρνει θάρρος τώρα. Και πάει ο Χριστός κοντά και του λέει, Ζαχαίε, σπέψας κατάπηθη, κατέβα, κατέβα τώρα. Και μπροστά σε όλους του λέει, σήμερα εν το οίκο σου δίνε μήνε. Σήμερα λέει, θα έρθω να μείνω στο σπίτι σου. Αχ, μωρέ, τι ωραία φράση να ακούς από τον Χριστό, ότι θέλει να έρθει να μείνει στο σπίτι σου. Τι χαρά θα έκανε ο καημένος. Τι χαρά, τι ευτυχία. Τι μεγαλείο θα ένιωσε μέσα στην καρδιά του. Και ενώ εκεί υπήρχαν κι άλλοι, φαντάζομαι, σπουδαίοι, οι άρχοντες του τόπου, οι θρησκευτικοί, οι παπάδες και οι δεσποτάδες δηλαδή, ο Χριστός μας δεν προτίμησε κανέναν από αυτούς, αλλά ετούτον εδώ τον μισητό στον κόσμο τον τελώνει. Γιατί? Γιατί είδε, μωρέ, την καρδούλα του. Είδε την καρδούλα του. Τι υπέροχη καρδιά είχε. Ίσως ταπείνωση. Γι' αυτό ανεβαίνει πάνω στο δέντρο. Ποιος ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος. Δεν ήταν παιδάκι. Και όμως, αυτός την ταπείνωση την είχε. Αμέσως όμως, όταν πήγε στο σπίτι, είδε και την μετάνοιά του ο Χριστός. Όποιον λέει, έχω αδικήσει, θέλω να του τα γυρίσω πίσω ότι τον αδίκησα. Και θα του τα γυρίσω τετραπλάσια, αποδίδομη τετραπλού. Να τη μετάνοια. Αχ, μωρέ, και ο Χριστός μας δείχνει τόση αγάπη και στον τελευταίο άνθρωπο. Γιατί πάντας ανθρώπους θέλεις φθήνε και εις επίγνωση αληθείας ευθύν. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουμε την αγάπη του, να καταλάβουμε το ελεός του, να νιώσουμε ότι είναι ο Πατέρας μας, ότι είναι ο Θεός μας. Γιατί εμείς καμιά φορά μπορεί να καφιόμαστε ότι είμαστε
Χριστιανοί καλοί, άνθρωποι καλοί, παραδίπλα μας όμως να είναι κάποιοι που να είναι στην πραγματικότητα καλοί, στην πραγματικότητα ταπεινοί, στην πραγματικότητα να έχουν υπομονή και μετάνοια και ταπείνωση και αγάπη. Και αυτοί να ελκύουν τόσο πολύ τον Θεό μας και τον Χριστό μας, που να πάει στο σπιτικό τους, να πάει εκεί, να είναι εκεί παρόν. Κάποια στιγμή, δέστε τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, να τα αντιπαραβάλουμε αυτά τα δύο που θα σας πω πρόσωπα τώρα. Ήμουνα εκπαιδευτικός, ήμουνα και καθηγητής κάποια στιγμή στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Και κάθισε πρέπει, λέει, να μην σε βλέπω βασανίζει, κάτσε καθώς. Γιατί? Έτσι, να ξεκουραστείς. Βράζει πάνω να βλέπεις. Όχι, να μην σε βλέπω ότι βασανίζεις. Όχι, δεν βασανίζει. Έτσι, μπράβο, αγάπη. Κάποια στιγμή, λοιπόν, εκεί στον τρίλοφο που ήμουν καθηγητής, έρχεται μία εκπαιδευτικός συνάδελφος, να μην πω παραπάνω στοιχεία και ειδικότητα, η οποία μας το έπαιζε πολύ θρήσια. Εκεί λοιπόν που κάναμε μια μέρα κουβέντα, αυτή άρχισε να μιλάει πολύ βαριά θρησκευτικά. Μια άλλη όμως συνάδελφός μας, η οποία είχε την ταπείνωση πραγματικά μέσα της, διηγήθηκε ένα θαύμα που είχε γίνει στο παιδάκι της. Είχε το καημένο πάρει, είχε βγάλει αυτό, όπως λέγεται, τριχοφάγος που πάει, περπατάει στο δέρμα και τρώει όπου βρει τις τρίχες. Και επειδή το καημένο ήταν 2-2,5 χρονών, λέει, και είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι γίνεται παραμόρφωση. Του έκανε γραμμές, του έκανε από εδώ, του έκανε από εκεί, και αυτό τα έβλεπε στον καθρέφτη και τρέποντα. Κάποια στιγμή ξυπνάει, λέει, ένα απόγευμα και λέει, «Μαμά, πάμε παππούλι!» Το είπε, λέει, 1-2-3 φορές. Εγώ κατάλαβα ότι εννοούσε τον γερο Παΐσιο, τον τάφο του. Το πήρα, λέει, και πήγαμε στον τάφο. Ζήτησε το παιδί, δεν σκέφτηκα τίποτα. Πηγαίνουμε, λέει, στον τάφο και το παιδί των 2,5 χρονών, όπως είναι το χώμα, αν έχετε πάει, φαντάζομαι όλοι θα έχουμε πάει, όπως είναι το χώμα που το έχουν απλωμένο πάνω στον τάφο, παίρνει το χώμα και το ρίχνει πάνω. Εγώ, λέει, ξαφνιάστηκα, είπα, παιδάκι να άστον να παίξει, δεν του φώναξαν και οι μοναχές που τον βλέπαν, οπότε χάρηκα, ησύχασα. Εκεί λοιπόν που έριξε, λέει, το χώμα στο πρόσωπο, φύγαμε. Περνάνε οι μέρες και διαπιστώνω, λέει, ότι πλέον ο τριχοφάγος δεν έμπαινε μέσα στα μαλλιά του, δεν έβλεπα τίποτα. Όταν μας το διηγούνταν αυτό, το παιδί της ήδη είχαν περάσει καμιά 6-7 χρόνια. Είχε γίνει και φίλος τότε του γιού μου του μικρού, γιατί ήταν συμμαθητές, και όντως δεν είχε ξαναπειράξει τίποτα από τις τρίχες. Και το διηγούνταν οι καημένοι σαν μικρό θαυματάκι. Δεν καυχήθηκε γι' αυτό. Έτσι με ντροπή το έλεγε κιόλας. Και δέστε τώρα, δέστε εσείς, πετάζεται η άλλη που ήταν του Θεού πράγμα και γυρίζει με ένα ύφος σε μένα δείχνοντας αυτήν και λέει, ρε πάτερ τώρα, για πες αλήθεια, είναι δυνατόν σε αυτήν να κάνει ο Θεός θαύμα? Λέω, τι έχει αυτή και δεν μπορεί αυτός ο Θεός μας να της έκανε θαύμα? Να ρε πάτερ, αυτή φοράει παντελόνια. Έκανε το σταυρό. Λέω,
Επέμενε όμως. Όχι, πάντα πρέπει να παραδεχτεί τώρα ότι είναι ντροπή να λέει αυτή ότι έκανε θαύμα. Τι περιλαμβάνω, φαντάζεστε τώρα. Της είπα. Από τότε ένιωσα ότι έγινε εχθρός μου. Δεν μου μιλούσε καν. Και ζήτησε να φύγει από το σχολείο μας, να πάει αλλού. Τόση αγάπη είχε, τόση ταπείνωση, τόση υπομονή και υπακοή στον παπά που μιλούσε, που γίνανε εχθροί. Από τότε θα σκέφτομαι πολλές φορές τέτοια γεγονότα και λέω, άραγε ο Χριστός την είπε τη φράση, μας προετοίμασε. Πολλοί λέει προάγουσι τη Βασιλεία των Ουρανών θα μπουν πρώτοι στη Βασιλεία του Θεού και ας είναι η πιο αμαρτωλή των ανθρώπων και από αυτούς που με λένε κάθε μέρα Κύριε, Κύριε, Κύριε θα μείνουν απ' έξω. Διότι τούτος ο Θεός διαβάζει τις καρδιές των ανθρώπων και όχι τη μάσκα την οποία επιδεικνύουμε πολλές φορές και λέμε εγώ είμαι καλός. Διότι αν περπατήσουμε και τις παραβολές θα δούμε την πρώτη και κύρια παραβολή του τελώνη και του φαρισαίου. Πάλι ένας τελωνάτος ο καημένος μπαίνει στο ναό και μπαίνει και ένας φαρισαίος. Και ο Φαρισαίος λέει κάθεται στη μέση του ναού, ανοίγει τα χέρια του, κοιτάει τον Θεό και αρχίζει να καυχαίνεται για αυτά που έχει κάνει. Ότι λέει εγώ είμαι καλός, δίνω ελεημοσύνες, προσεύχομαι, κάνω το ό,τι χρειάζεται και πρόσεξε Θεέ μου. Δεν είμαι και σαν αυτόν εκεί τον τελώνη, ο οποίος τελωνάτος ο καημένος έκατσε σε μια άκρη, έσκυψε και γύρισε μπροστά να προσκυνάει τον Θεό του και να λέει τη φράση της μετάνοιας. Ο Θεός συλλάσσει τίμη το αμαρτωλό και λέει σε μου. Και ρώτησε ο Χριστός μετά αλήθεια, ποιος κατέβηκε δικαιωμένος, ούτως ή ούτως, ο ένας ή ο άλλος. Και όλοι απάντησαν, ναι, ο τελωνάτος κατέβηκε δικαιωμένος. Έτσι λοιπόν μας θέλει ο Θεός. Και όταν δει ταπείνωση, και όταν δει μετάνοια, και όταν δει αγάπη, να είστε σίγουροι, κατεβαίνει και μας αγκαλιάζει ο Θεός. Ρωτάνε πολλές φορές κάποιοι, γιατί μωρέ Θεέ μου σε μένα δεν το έκανε το θαύμα να σώσει εμένα ή να σώσει τον άντρα μου ή να σώσει τον πατέρα μου ή να σώσει τη μάνα μου ή να σώσει τα παιδιά μου από ένα κακό που μας ήρθε και κάνουμε την προσευχή μας. Γιατί δεν λύγησε η καρδιά. Γιατί δεν λύγησε η καρδιά να δείξει την απλότητα, την ταπείνωση, την αγάπη. Και ξέρετε κάτι, επειδή αυτές τις μέρες και στις δικές μου πλάτες ακουπάτε το βάρος σας, τους πόνους σας, τις αρρώστιες σας, τις αγωνίες σας, τους φόβους σας, κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές. Άραγε, πότε λέμε ότι έρχεται ο Θεός? Όταν μας φέρνει γλέντια μόνο και χαρές ή όταν μας φέρνει και κάποιους πόνους και βάσανα και αγώνα? Σκέφτομαι και το λέω στην εξομολόγηση, πιστεύω πάντα, αν εμένα ο Θεός μου έλεγε τον χαζούλη τον Παπαχρίστο,
ξαναγεννιέσαι ή ξαναπάς στα πρώτα, στις πρώτες μέρες της ζωής σου. Αλλά μπορείς να πάρεις και 10 από αυτά που πέρασες. Ό,τι θέλεις πάρε. 1, 2, 3, 5, 10. Δικά σου, να τα ξαναζήσεις. Νιώθω και το λέω δυνατά στον εαυτό μου. Θα ήθελα να πάρω τα δύσκολα. Εκείνα που με πέδεψαν και με παιδεύουν. Γιατί θα ρω πως Παπαχρίστο που να μπορώ έστω και με λίγο ντροπή να σταθώ μπροστά σας και να έχω ένα λόγο να σας πω, με έφτιαξαν τα δύσκολα, οι στιγμές που αρρώστησα, οι στιγμές που πόνεσα σωματικά, αλλά κυρίως οι στιγμές που πόνεσα και πονάω ψυχικά. Αυτές δείχνουν την αγάπη του Θεού, διότι μας φτιάχνουν, λέει ο Χριστός. Ο χρυσός, το χρυσάφι, εν χωνευτηρίο δοκιμάζεται, δηλαδή, για όσοι από εμάς δεν είμαστε φιλόλογοι. Δοκιμάζεται, λέει, στο καμίνι. Πού εκεί που φτάνει 1000 βαθμούς για να λιώσει, να καούν και να χωριστούν όλα τα άχρηστα για να βγει χρυσάφι ατόφιο και να λάμπει και να έχει θησαυρό και αξία. Έτσι λάμπει και η ψυχή μας όταν μπει μέσα στο χωνευτήρι, όταν μπει εκεί που το καμίνι καίει. Αλλά, κοιτώντας γύρω-γύρω τον ναό μας που τόσο όμορφος έγινε και τον φτιάξαμε όλοι μαζί, δεν είμαστε μόνοι μας στο χωνευτήρι αυτό, στο καμίνι αυτό. Έχουμε πρώτα τον ίδιο το Θεό μας. Έχουμε μετά την Παναγία μας. Έχουμε τους αγγέλους μας, έχουμε τους αγίους μας, έχουμε τον άγγελό μας ο καθένας τον δικό του. Αυτούς να φωνάζουμε κάθε φορά που πονάμε, έλεγε ο Γεροπαΐσιος. Τι υπέροχη φράση, παιδάκι μου, σώσα παιδιά πηγαίναν και του λέγαν για πόνους και βάσανα. Παιδάκι μου, να κάνεις φίλο σου έναν Άγιο και να τον έχεις φιλαράκι και να τον καλείς μέρα νύχτα. Το είπα κι άλλη φορά. Πάνω στον ουρανό σκεφτείτε ότι είναι σαν ένας τεράστιος πύργος μεγάλος, γύρω γύρω που είναι ο τείχος στην κορυφή πάνω. Κάθονται όλοι οι Άγιοι και η Παναγιά και οι Άγγελοι και οι Προφήτες και οι Απόστολοι και οι καινούργοι Άγιοι κυρίως και κοιτάνε, λέει, κάτω, κοιτάνε γύρω γύρω κάτω σε εμάς. Τι κοιτάνε, πότε θα τους φωνάξουμε για να τους πούμε Άγιε Σπυρίδωνα, εδώ είμαι, μ' ακούς, Άγιε Παΐσιε, Άγια Αρσένια που γιορτάζει σήμερα, Άγια Σιλουανέ, Άγια Πορφύρια, εδώ είμαι, μ' ακούς. Και μας ακούει και τρέχει ό,τι του πούμε να το πει στο Χριστό μας. Και να μας φέρει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πίσω ο Άγιος το χαμπέρι. Τι θέλει να μας πει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι, λέει, όχι μόνο δεν κουράζονται όταν τους φωνάζουμε, πετάνε από τη χαρά τους γιατί τους θυμόμαστε και τους θέλουμε να μας βοηθήσουν. Και τρέχουν. Το έχετε ακούσει, μωρέ, το έχω δει να γίνεται. Πάνε στον Άγιο Σπυρίδωνα κάθε χρόνο και στον Άγιο
Ιωάννη το Ρώσο που είναι ολόσαρκοι και τους αλλάζουν τις παντόφλες. Και άμα δείτε τις παντόφλες όταν τελειώνει η χρονιά, είναι σωμένες και λιωμένες από κάτω. Γιατί τρέχουν οι Άγιοι. Τρέχουν για μας. Μη κοντεύουμε λοιπόν. Οι Άγιοι μας πάνε μέχρι την πόρτα του Παραδείσου μαζί με τους Αγγέλους, μαζί με όλους τους Αγίους. Αρκεί να χωθούμε στην αγκαλιά μας. Και όταν δεν μπορούμε να φτάσουμε στους Αγγέλους, όταν δεν μπορούμε να φωνάξουμε και να μας ακούσουν οι Άγιοι και η Παναγία, τότε ο Θεός μας άφησε τους παππούλιδες, τους πνευματικούς, για να μας αγκαλιάζουν, για να μας πιάνουν το χέρι, για να μας χαμογελάνε, να μας δίνουν δύναμη. Γι' αυτό είναι ο παπάς σας. Και σας το είπα πολλές φορές, και ας μην μ' ακούει αυτή τη φράση η παπαδιά μου. Μη μ' αφήνετε ήσυχο. Τότε όταν μένω ήσυχος δεν μ' αγαπάει ο Θεός. Ο παπάς είναι εδώ για να τρέχει μαζί σας, να πονάει μαζί σας, να κλαίει μαζί σας και να σας κάνει να χαίρεστε με τους δικούς σας. Ο παπάς δεν είναι εδώ να χαίρεται μαζί σας. Ο παπάς είναι εδώ μέχρι εκεί που το κλάμα υπάρχει και ο πόνος και τα βάσανα και η στενοχώρια. Στη χαρά τη χαίρετε, αλλά είναι δικιά σας η χαρά και των δικών σας ανθρώπων. Και τελειώνω, γιατί χθες ήρθε πολλής κόσμος με αυτήν την αρρώστια. Πάνε κάποιοι στο Γεροπαΐσιο και του λένε γέροντα, ο τάδε έχει καρκίνο. Ο τάδε έχει καρκίνο, η τάδε έχει καρκίνο, παιδιά, μικρή, μεγάλη. Και τότε το άκουσα μόνος μου μια φορά αυτό. Και μόλις του το είπα, λέει, δόξα τω Θεώ, πω, τι τυχερή που είναι. Το παιδιά, το παιδί. Του λέει, ένας, τι λες, γέροντα. Ναι, βρε, παιδιά, άγιο πράγμα ο καρκίνος. Θα γίνει. Κάνει μετά, μωρέ, ο ίδιος. Γυρίζει σε μια Παναγιά και λέει, Παναγίτσα μου, είχε μια κονίτσα την παίρνει καλιά, Παναγίτσα μου, μη με ξεχάσεις και εμένα και δεν μου δώσεις καρκίνο, σε παρακαλώ, θέλω κι εγώ καρκίνο. Και μας έκανε κομμάτι και έφυγε με 5 καρκίνο. Σώμα. Ναι, 5 καρκίνους. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χωρός, ευρεπηγή της ζωής, τέτοιρα παραδείσου, έλω.